Καλή στάθμη μεγάλης μερίδας βουλευτών, όπου βγήκαν τυχαία, γιατί ο εκλογικός νόμος έχει αυτό το καλό αλλά και κακό, ότι παίρνεις ένα κορίτσι από το χωριό που τυχαία μπήκε για να συμπληρώσει τη λίστα, ειδικά λόγω ποσόστασης των γυναικών. Κανείς δεν περίμενε να εκλεγεί, αλλά ο εκλογικός νόμος τον εξέλεξε. Που μπαίνουν μετά στην ξαφνική δημοσιότητα και ξέρεις κάτι, όσο πιο πολύ είσαι τσόκαρο, τόσο πιο πολύ σε παίζουν τα μέσα. Εκεί είναι η τραγωδία. Αυτό λέγαμε πριν. Υπάρχουν σοβαρότατοι άνδρες και γυναίκες μορφωμένοι που δεν ακούγονται και δυστυχώς αυτός ο λαϊκισμός δεν επικρατεί μόνο στην κοινωνία, επικρατεί πια και μέσα στη Βουλή. Και κρατιόμαστε με τα νύχια και με τα δόντια. Ξέρεις, για να μην ξεμαλιαστούμε. Τώρα τελευταία προέκυψε το θέμα να σας λένε καλτσοδέτες, σκάσει η μορικότητα και τα... γίνει παλιά. Θέλω να πω, αλλά τώρα βγήκε έξω ότι γενικά διαμαρτυρηθήκατε οι γυναίκες, ότι διάφοροι... Όχι διαμαρτυρηθήκαμε γυναίκες, συγγνώμη. Δεν θα πάω εγώ να κλάψω στην αγκαλιά μιας επιτροπής της Βουλής. Δηλαδή είμαι μια πετυχημένη γυναίκα που πάω στα καφενεία, μαζεύω σταυρούς, αλλά μόλις μου κάνει κάποιος μπου, λέω μαμά μου βοήθεια. Είναι πολύ υποτιμητικό αυτό που κάνουν και επικαλούνται μερικές γυναίκες κατά τα άλλα πετυχημένες, αυτοδύναμες και δεν μασάω να πούμε κλπ. Οι οποίες μόλις σου πει κάτι ένας άντρας, αντί να τον αντιμετωπίσουν ως ίση προς ίσο, γιατί αυτό σημαίνει ισότητα, πάνε και κρύβονται πίσω από τις φούστες της μαμάς τους. Ναι, μας βρήσανε. Ναι, καλέ, μας κάναν νταντά. Γιατί εσένα τα πενελίκια, πώς έχεις η Χρυσή Αυγή, δεν λέγονται. Εγώ, εμένα μέχρι με είπε ότι είμαι και πιωμένη πρωί-πρωί. Ότι είμαι ρούχλα. Εγώ και στη ρούχλα που τα ξημερώματα με το ραντεβού. 11 η ώρα, 11 η ώρα. Κοίταξε να δεις, ο κ. Κασιδιάρης και γενικά οι Χρυσαυγίτες, τους το έχω πει και δημόσια και οι γραφτοί και στα πρακτικά της Βουλής, κάποιο προβληματάκι έχουν με τις γυναίκες. Αυτό φαίνεται. Ένα light, ναι. Όχι ένα light, ένα βαρύ. Άμα μέσα με τη μαμά σου και πολλά χρόνια. Άλλο μικρό, άλλο μεγάλο. Άμα μέσα με τη μαμά σου και πολλά χρόνια. Μπράβο. Λοιπόν, ο κύριος Κασιδιάρης είχε απέναντί του μία γυναίκα, στην οποία δεν μπορεί να πει τίποτα. Και πώς του ήρθε εκείνη την ώρα, μπορεί να είχε πάρει κάτι για τη γυμναστική πιο έντονο, με κατάλαβες, 11 η ώρα το πρωί. Και μέσα στην ολομέλεια λέει, κάτσε κάτω μωρή, πάλι πιωμένη είσαι. Οπότε όλοι βάλαν τα γέλια γιατί κατάλαβαν το παρανοϊκό. Τάκι βάλει με όλες τις γυναίκες βουλευτίνες, την κυρία Κανέλ, την κυρία Δούρου, τη Σοφία τη Βούλτευση. Μια μέρα λοιπόν και εγώ δεν άντεξα, αφού με είπε ρούκλα. Πώς το λένε. Ωραία στη μακρύ. Ναι. Φεύγει αποχωρώντας ο συνήθως μπροστά ο ηγέτης και από πίσω τον μπουλούκι. Αυτόν τον αξίριστον, άπλητον, νταυραντωμένον μαϊμού. Ναι. Και απευθυνόμενος χωρίς λόγο στη Σοφία τη Βούλτευση που καθόταν μπροστά μου, της λέει, εσύ πάλι τι μιλάς. Η Σοφία δεν μίλαγε. Είναι εγκαζωμένοι μόνοι τους, ε. Κύριε Κασιδιάρη, έχω την αίσθηση ότι κάποιο πρόβλημα έχετε με τις γυναίκες και δει τις ξανθές. Και ο παιδαράς πήρε την παρέα του και έφυγε από τη Βουλή. Εγώ όμως πήγα 4 ώρες στον ανακριτή, στις 2 ανακρίτριες. Και έχω κάνει αυτό που οφείλει να κάνει ένας άνθρωπος χωρίς δημοσιότητα και κατέθεσα εις βάρος της Χρυσής Αυγής και τεκμηρίωσα την άποψή μου ότι είναι φασίστες, νεοναζί και δολοφόνοι. Και μετά τη δολοφονία του Φύσες...